Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και κύριε Τσίπρα, να έρθουμε στις εκλογές. Τώρα, αν μας ακούσει κανείς, θα νομίζει ότι προκηρύχθηκαν εκλογές. Εκλογές δεν προκηρύχθηκαν. Η κυβέρνηση θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Εσείς όμως ζητάτε εκλογές. Το έχετε ήδη βάλει το θέμα των εκλογών. Πεςτε μου, γιατί ζητάτε τώρα εκλογές? Μα για να σταματήσει αυτή η αδιέξοδη πορεία της χώρας. Διότι δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα πρόγραμμα που οι ίδιοι εμπνευστές του δηλώνουν ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ότι κάνα λάθος τον πολλαπλασιαστή και έχουμε περισσότερη ύφεση. Θα γυρίσουμε στην πίσω συζήτηση όμως, αυτή που κάναμε στην αρχή. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Και να σας πω για κάτι ακόμα. Για να τις κερδίσετε. Ζητάμε εκλογές για να τις κερδίσετε. Και για να βρεθούμε. Για να κάνετε τι όμως, για να πάμε στην ίδια συζήτηση. Για να ξαναφέρουμε στο επίκεντρο της πραγματικής, της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης τη Δανειακή Σύμβαση πριν από τις γερμανικές εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θέλετε αυτό να συμβεί πριν από τις γερμανικές εκλογές? Βεβαίως, νομίζω ότι δεν θεωρείτε... αυτό θα ήταν προς όφελος της χώρας, όχι μονάχα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι η Δανειακή Σύμβαση χωρίς μέτρα, χρήματα, χωρίς μνημόνιο δεν υπάρχουν. Εσείς την επομένη των εκλογών, όπως μου είπατε στην αρχή της συζήτησης, θα φέρετε προς κατάργηση με έναν νόμο. Η ίδια η ζωή, όπως έχει διαψεύσει και τόσα άλλα. Το μνημόνιο. Όπως έχει διαψεύσει και το ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει από το ευρώ, όπως έχει διαψεύσει και ότι η κρίση είναι ελληνική, όπως έχει διαψεύσει και ότι φαίνονται. Τι θα διαψεύσει αυτή τη φορά? Η ίδια η ζωή θα διαψεύσει ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει προοπτική διάσωση χωρίς μέτρα λιτότητας. Η ίδια η ζωή. Διότι αν βγει μια κυβέρνηση με λαϊκή υποστήριξη και με ανθρώπους που θα κάτσουν στο τραπέζι απέναντι στην κυρία Μέρκελ, που δεν θα τους έχει στο τσεπάκι. Και θα διεκδικήσουν βιώσιμη λύση και για τις δύο πλευρές, τότε η ζωή θα διαψεύσει, διότι θα έχει θετική κατάληξη αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί ποτέ δεν διαπραγματεύτηκε αυτό το πολιτικό σύστημα προς όφελος του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η άποψή μας. Το είπατε αρκετές φορές απόψε. Λοιπόν, ζητάτε εκλογές πριν από τις γερμανικές εκλογές, δηλαδή πριν από το Σεπτέμβριο, για να βρεθείτε στη θέση της κυβέρνησης. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε τώρα. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη για να έρθετε πρώτο κόμμα. Πέστε μου με ποιους θα πάτε, με ποιους θα κυβερνήσετε εσείς. Ξαναγυρνάμε στο θέμα που συζητούσαμε προεκλογικά και που μας έφτασε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και που σαφώς μας πήγαν πίσω αυτές οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί, κυρία Στάι, μας πήγαν πίσω? Η δημοκρατία δεν πηγαίνει ποτέ πίσω. Κύριε Τσίπρα, συγγνώμη, μας πήγαν πίσω. Γιατί? Σε ό,τι αφορά τη ροή της δανειακής μας σύμβασης, ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή μας. Διέκοψαν για λίγο την απόγνωση και την κατάθλιψη των Ελλήνων και τους δώσανε μια ελπίδα. Γιατί μας πήγαν πίσω? Ναι, η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θέλετε να πείτε ότι περνάμε καλά στις εκλογές? Όχι, θέλω να πω ότι ήταν η μοναδική περίοδος τα τελευταία 2,5 χρόνια που η μέση ελληνική οικογένεια δεν άνοιγε το δελτίο των ειδήσεων και δεν άκουγε οχετό μέτρων. Αυτό θέλω να πω. Και εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο γι' αυτό καλό ήταν. Αλλά κυρία Στάι. Πέστε μου καταρχήν, έχετε καμία αφιβολία? Καταθέστε πρόταση για απλή αναλογική. Πιστεύετε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε τις εκλογές στις 17 του Ιούνιου, να αντιστρέψουμε λίγο τους όρους. Πώς να τις κερδίζετε? Στις 18 του Ιούνιου θα είχε καταρρεύσει η Ελλάδα και θα διώχνουν από το ευρώ? Δεν θα σας απαντήσω εγώ, εσείς θα πρέπει να μας απαντήσετε. Εγώ πιστεύω ότι στις 18 του Ιούνιου η κυρία Μέρκελ θα αναγκάζονταν να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει πραγματικά για πρώτη φορά τη θητεία της ως πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτή η συζήτηση, μια χώρα η οποία θα διεκδικούσε. Αυτή η συζήτηση τι θα έφερε? Μια βιώσιμη λύση για το χρέος της, μια βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Μα έχετε ακούσει το πρόγραμμά μας, ξέρετε τι διεκδικούμε? Μισό λεπτό. Διεκδικούμε ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, όπως έγινε για τη Γερμανία το 1953. Γιατί για αυτούς έγινε το 1953 και διαγράφει το 60% για μας? Ζητήσατε ένα new deal με την Ευρώπη. Αυτό κάνετε. Αυτό είναι το new deal. Αυτό είναι το new deal. Είναι διαγραφή του χρέους και επενδύσεις για την ανάπτυξη. Ναι. Εδώ πιστεύουμε ότι θα έρθει η ανάπτυξη μόνο από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι, αυτά ζητήσατε. Να σας πω συγκεκριμένα τι ζητήσατε και θέλω να μου πείτε αν αυτά είναι ρεαλιστικά και είστε σίγουρος ότι την επομένη των εκλογών που θέλετε να γίνουν γρήγορα ότι θα τα κάνουν. Και πλέον μας ακούνε και θεωρούν ότι είναι ρεαλιστικά και δυνάμεις και τερματισμός του προγράμματος λιτότητας. Να σας πω το New Deal το οποίο θέσατε ποιο είναι. Τερματισμός του προγράμματος λιτότητας, κάτι για το οποίο ήδη πήρατε απάντηση από τον κύριο Σόιμπλε. Φαντάζομαι και η κυρία Μέρκελ έχει την ίδια άποψη. Σας είπε αυτό είναι το πρόγραμμα, δεν υπάρχει άλλο. Και τι θα έλεγε ο κύριος Σόιμπλε? Το δεύτερο. Και η κυρία Μέρκελ θα το πει. Γιατί εσείς είπατε ότι θα καθίσετε και θα τους πείσετε. Ναι.
Δεύτερον, ζητάτε σύγκληση, όχι δεν λέω αυτά που είπατε στην Αμερική. Σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για να δοθεί τέλος στην αδιέξοδη πολιτική με τη διαγραφή του χρέους. Και πέστε μου τι εννοείται συνολική διαγραφή του χρέους, γιατί νέο κούρεμα από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλοι θα υπάρξει. Και γιατί να περιμένουμε, και τρίτον, αφού θα υπάρξει, γιατί και τρίτον ανάπτυξη. Και δεύτερον το διεκδικεί η κυβέρνηση. Συζητήσαμε διεξοδικά για την ανάπτυξη. Λοιπόν, πρώτον, κυρία Στάιν, λοιπόν, να σας πω. Αυτό είναι το New Deal το οποίο θα βάζετε στο τραπέζι την επομένη των εκλογών. Και λέτε ότι θα μας ακούγανε και όλα αυτά θα, όχι θα μας γινόνταν. Όχι, θα μας ακούγανε. Θα αναγκαζόντουσαν να πάνε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση και να κάνουν υποχωρήσεις. Γιατί θα αναγκαζόντουσαν. Γιατί το δήλωσε ο κύριος Σόιμπλε στη Σιγκαπούρη, κυρία Στάιν. Ότι τι. Το δήλωσε πριν από 2 μήνες. Ότι. Βγήκε και είπε ότι το κόστος της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της διάσωσης της Ελλάδας μέσα στο ευρώ. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν βγαίνει και η Κύπρος από την Ευρωζώνη και θα την αφήσουν να χρεοκοπήσει. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι αυτό. Το μεγάλο μας μειονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα και πλεονέκτημα, είναι ότι είμαστε χώρα της Ευρωζώνης. Με ρωτάτε αν θα βγάλω εγώ την Ελλάδα από το ευρώ. Θα έπρεπε να ήμουν αστείος για να σας το πω. Δεν σας ρωτάω. Διότι αν δεν ήμασταν χώρα του ευρώ, δεν θα ασχολούταν κανένα τώρα με την. Εάν δεν ήμασταν χώρα του ευρώ, δεν θα ασχολούταν κανένα τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, δεν λοιπόν, θα ήμουν ο πιο επικίνδυνος κατά σπίγγελ άνθρωπος στην Ευρώπη. Να επιστρέψουμε. Αλλά το θέμα είναι επικίνδυνος για ποιον. Για τις χρηματαγορές. Λοιπόν, για την κυρία Μέρκελ. Επειδή αυτό το θέμα είχε τεθεί και στις προηγούμενες εκλογές, ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος της Ευρωζώνης από μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ παρά από την παραμονή και στήριξή της, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί, αλλά έχουν υποθεί και ακριβώς τα αντίθετα. Προφανώς έχουν υποθεί. Οι εκβιασμοί υπόνονται αρχικά. Όταν όμως καταφέρουν να δέσουν το γάιδαρό τους με κυβέρνηση Σαμαρά στην Ελλάδα, δεν έχουν κανένα λόγο να συνεχίσουν τους εκβιασμούς. Και λένε την αλήθεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι τελευταίες δηλώσεις, τις οποίες σας ανέφερα και εγώ, Ευρωπαίων αξιωματούχων, ότι έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έγιναν βάση της παραδοχής ότι ακολουθούμε αυτή τη δανειακή σύμβαση με, με αυτά τα μνημόνια και αυτά τα μέτρα και αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή πάνε καλά αποδίδει το πρόγραμμα, θέλετε να πείτε. Τότε γιατί το χρέος έχει πάει από το 120% στο 170%. Ότι ελπίζουν στην τελική του απόδοση. Αυτό είναι δεδομένο, το ακούμε κάθε μέρα. Κυρία Στάι, δεν ελπίζει στην τελική του απόδοση ούτε κάποιο παιδί 5 χρονών που δεν ξέρει τίποτα από οικονομικά. Ναι. Εκτός αν είναι στρουθοκάμιλοι που βάζουν το κεφάλι κάτω από την άμμο. Διότι για να αποδώσει τους στόχους το πρόγραμμα, πρέπει την επόμενη οκταετία να έχει ανάπτυξη η ελληνική οικονομία 50 δις. Όταν ήδη έχει ψηφίσει μέτρα 10 δις λιτότητας για το 2013-2014. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τις εκλογές. Δεν υπάρχει ούτε ένας σοβαρός οικονομολόγος σήμερα, όποιας ιδεολογίας, που να πιστεύει ότι μπορεί να πιάσει τους. Καταρχάς, το ομολόγησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνάντηση που είχα μαζί του. Που το ομολόγησε ο κ. Λίπτον. Ότι χωρίς κούρεμα δεν γίνεται. Δεν πρόκειται να το συζητήσαμε και το θέμα του κουρέματος και σας είπα ότι υπάρχει και νέο κούρεμα πρώτων πυλών και το γνωρίζετε και εσείς, σας το είπα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αφού υπάρχει λοιπόν, γιατί δεν το διεκδικεί ο κ. Σαμαράς. Μα ποιος σας είπε ότι δεν το διεκδικεί ο κ. Σαμαράς. Ή δεν έχετε ακούσει μια δήλωση από τον κ. Σαμαρά και τον κ. Τσίπρα να γίνει κούρεμα. Έχω την αίσθηση. Μα πείτε μου, κ. Στάι, εγώ πήγα και έβαλα 4 θέματα. Στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν είναι κάποιο πολιτικό αρχηγό στην αντιπολίτευση, όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση, δεν χειρίζεται δημόσια τα θέματα αυτά με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θέλετε να με πείτε εσείς, να με πείσετε ότι έχει μια κρυφή ατζέντα η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι κρυφή ατζέντα. Την οποία δεν τη φανερώνει στον ελληνικό λαό. Όχι, και κατά βάθος διεκδικεί το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει η κυρία Μέρκελ. Δεν προσπαθώ να σας πείσω γι' αυτό. Ακούστε, σας είπα από την αρχή της κουβέντας μας ότι σε αυτή τη θέση που κάθεστε πριν 2 εβδομάδες ήταν Υπουργός Οικονομικών και μας είπε εμέσως πλην σαφώς, αυτό εννοώ ότι είναι διαφορετική η ρητορική, ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο ένα νέο κούρεμα και επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, καταλάβουμε ότι υπάρχει, τέτοιος προγραμματισμός. Πρέπει να απολογηθεί στους Έλληνες που κάθονται και τουρτουριάζουν από το κρύο στις ακριτικές γωνιές της χώρας μας, στη Φλόρινα που ήμουν εγώ και είχε μείον 15 και μπορεί να έχει και τώρα μείον 15 και δεν έχουν να θερμανθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό ο κύριος Στουρνάρας. Όταν πηγαίνω εγώ στο Σόιμπλε και μου λέει δεν επιλέξαμε εμείς αυτή τη λύση, πρέπει να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν μια πρόταση η οποία δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο Ταμείο, είναι μείον το Δημόσιο Ταμείο γιατί ο κόσμος δεν αγοράζει την πετρελαίο θέρμανσης γιατί επιμένει στην εφαρμογή αυτό, της. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα με τον ίδιο τρόπο στον κύριο Στουρνάρα και βεβαίως προφανώς μπορείτε να βρείτε αστοχίες σε πολλών ειδών μέτρα. Αυτές οι αστοχίες στοιχίζουν ζωές όμως. Μισό λεπτό τώρα να πάμε στις εκλογές που ζητάτε.
Λοιπόν, μακάρι να θέλετε, πάμε δηλαδή. Τις θέλετε, είπατε. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα ξεκουνηθεί εύκολα. Τις ζητάτε να γίνουν πριν από τις γερμανικές, πριν από το Σεπτέμβρη. Θέλω να μου πείτε με ποιους θα κυβερνήσετε. Γιατί το ίδιο έργο το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Και ενώ είναι ένα θέμα που και εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και μας απασχολεί διότι ακόμα και αυτοδυναμία να έχουμε, εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπομισθούμε όλο αυτό το βαρασμόνι μας. Διότι εδώ είναι ένα εθνικό καθήκον πια. Να σώσουμε την κοινωνία από μια καταστροφή πρωτοφανή. Και πράγματι είναι και στην λογική μας και στην κουλτούρα μας, στις συνεργασίες. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και ως αξιακή θέση και ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Όμως προσέξτε. Θα καταθέσετε πρόταση για απλή αναλογική δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνιδάκι αυτό που γίνεται. Αν είχε νόημα να την καταθέσουμε για να πείσουμε την κυβερνητική πλειοψηφία να την ψηφίσει, θα την καταθέταμε αύριο το πρωί. Αλλά εγώ λέω να ανοίξουμε επί της ουσίας μια συζήτηση για το εκλογικό σύστημα, για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και εμείς θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Για πέστε μου. Αλλά επειδή με ρωτήσατε κάτι και δεν θέλω να επεκφύγω και σας έλεγα ότι είναι και δικός μας προβληματισμός. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι αλλαγές στην πολιτική σκηνή της χώρας θα είναι ραγδαίες το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι αυτό το οξύμορο σχήμα που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πίσω από τον πόλο της δεξιάς που ανακοινεί και μνήμες εμφυλιοπολεμικές να στοιχίζεται η ελληνική σοσιαλδημοκρατία και μάλιστα και ένα κόμμα της αριστεράς, είναι οξύμορο και παραφύση σχήμα. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίζεται για πολύ στην πολιτική ζωή του τόπου. Πιστεύω ότι παρότι έχει διαλυθεί ο μεσαίος πολιτικός χώρος και υπάρχουν δύο πόλοι, δεξιά-αριστερά, αυτό εγώ το ονομάζω και λατινοαμερικανοποίηση της πολιτικής ζωής, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν σχηματισμοί. Είτε μέσα από τα ίδια αυτά τα κόμματα που θα αμφισβητήσουν τις ηγεσίες τους, είτε από άλλα κόμματα που θα δημιουργηθούν, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας να μην είμαστε μόνοι. Βλέπετε δηλαδή δημιουργία νέων κομμάτων. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η χώρα δεν θα έχει κέντρο αριστερά και θα υπάρχει μονάχα η αριστερά και μια σκληρή δεξιά που θα φλερτάρει και με την ακροδεξιά. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Βλέπετε επειδή δηλαδή τώρα ο κύριος Σαμαράς δίνει ως αντάλλαγμα σε μια άκρη τη στήριξη την στάση του στις προακριτικές επιτροπές και στην κάλυψη του κύριου Βενιζέλη. Βλέπετε δηλαδή, κύριε Τσίπρα, τη δημιουργία νέων κομμάτων στον κεντροαριστερό χώρο με τα οποία θα μπορείτε να συνεργαστείτε, να κάνετε μια μετεκλογική συνεργασία. Κομμάτων, προσωπικότητων, δυνάμεων. Ακόμη, όπως λέτε, και να σας πω για κάτι. Ξέρετε, η διαχωριστική γραμμή θα παραμείνει. Όλα θα είναι η κοινωνική διαίρεση, μνημόνιο λιτότητας, αποδοχή ή άρνηση. Και εκεί εμείς είπα και άλλες φορές ότι μπορούμε να βρούμε και δυνάμεις από τον χώρο, το δημοκρατικό, το λαϊκό χώρο του κέντρου ή της δεξιάς που θα μπορούσαν να συμμαχήσουν μαζί μας ή να στηρίξουν εννοώ μια κυβέρνηση, μια αριστερή κυβέρνηση που θα έχει σαν στόχο να αλλάξει αυτή την πολιτική. Είπατε ότι ακόμη και με αυτοδυναμία δεν θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Το είπα και νομίζω ότι έτσι είναι. Μας υπερβαίνουν τα προβλήματα. Είμαστε σε μια περίοδο που το τιτάνιο έργο μιας σκληρής διαπραγμάτευσης προς όφελος της χώρας και του λαού στην Ευρώπη, αλλά και το τιτάνιο και μακρόπνο, θέλει χρόνο, σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, δεν μπορεί να το φέρει εις πέρας μονάχα μια πολιτική δύναμη. Μάλιστα. Τα πρόσωπα, τα σχήματα που είπατε ότι αναμένεται να δημιουργηθούν, θα προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενδέχεται και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι μάντης, κυρία Στάι. Όχι, σας το ρωτώ και αυτό. Ξέρετε, πάντοτε οι τοποθετήσεις μας στηρίζονται στην ανάλυση, στη βαθιά πολιτική και οικονομική και κοινωνική ανάλυση. Δεν κάνουμε προφητείες. Όπως και για την κρίση, δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι δεν θα διαλυθεί το ευρώ. Δεν ήταν προφητεία αυτό που είπαμε ότι θα επεκταθεί η κρίση στην Ιταλία, στην Ισπανία. Ήταν ανάλυση. Έτσι και εδώ κάνουμε ανάλυση. Πιστεύουμε ότι είναι παραφύση να έχουμε δύο πόλεις χωρίς κέντρο. Μάλιστα. Και είναι παραφύση να στοιχίζονται τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας πίσω από μια ακραία δεξιά πρόταση. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα να σας ρωτήσω γιατί τη ζητάτε τόσο γρήγορα τις εκλογές. Γιατί φαντάζομαι ότι η δημιουργία αυτών των σχημάτων στον κεντροαριστερό χώρο, όπως το περιγράφετε, που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να έχετε κυβερνητικές συνεργασίες,
Δεν φαντάζομαι να δημιουργηθούν όλα μέσα σε 2-3-4 μήνες, ή αυτό βλέπετε? Γιατί ζητάτε τώρα τις εκλογές, γι' αυτό σας το κάνω αυτό το ερώτημα. Δεν μπορώ να ξέρω σε πόσους μήνες θα γίνουν αυτές οι διεργασίες, όπως δεν μπορούσα να προβλέψω τον πολιτικό χάρτη που προέκυψε από τις σημερινές εκλογές του Ιούνιου και του Μάη. Οπότε ζητώντας που άλλαξε άρδινο πολιτικό χάρτη. Οπότε ζητώντας τώρα τις εκλογές είναι ρητορικό αίτημα. Όχι καθόλου, κυρία Στέ. Γιατί τότε πέστε μου, εάν γίνουν εκλογές τώρα, σε 3, 4, 5 μήνες, με ποιους θα συνεργαστείτε, αν δεν υπάρχουν τα νέα σχήματα? Το μείζον τούτη την ώρα είναι να σταματήσει η καταστροφή. Είναι να σταματήσουμε να δίνουμε το λάθος φάρμακο στον ασθενή. Και μάλιστα να παραδέχονται όλοι το λάθος φάρμακο, αλλά λέμε ότι πρέπει να το πιει ο ασθενής. Αυτό είναι απαράλογο, δεν έχει σημείο πουθενά άλλου. Κάναμε λάθος τον πολλαπλασιαστή, αλλά συνεχίστε να τον παίρνετε τον πολλαπλασιαστή τον ίδιο. Αυτά δεν γίνονται. Να κλείσουμε το θέμα των συνεργασιών μετά από τις εκλογές που ζητάτε. Σας είπα και εδώ επιμένω ότι μήπως τώρα τη ζητάτε τόσο σύντομα, απλά ρητορικά. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές. Τώρα, πριν από τις γερμανικές. Θα τις κερδίσουμε και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση. Με ποιους, εάν δεν υπάρχουν τα νέα σχήματα που λέτε? Κυρία Στάε, πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα από τη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές και στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν έχει, αλλά ακόμα και αν έχει την αυτοδυναμία, από τη νέα Βουλή θα δοθεί η δυνατότητα τις προγραμματικές δηλώσεις που θα καταθέσουμε να τις υποστηρίξουν και άλλοι σχηματισμοί ή και μεμονωμένοι βουλευτές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ναι, δεν μου απαντάτε όμως, γιατί ήταν το ερώτημα των περασμένων 2 εκλογών και είχαμε τις ίδιες αβεβαιότητες και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν συνεργαζόσαστε με κανέναν. Θυμάμαι ότι το ερώτημα πριν από τις εκλογές ήταν πάλι αριθμητικό. Μου λέγατε, μα δεν υπάρχει περίπτωση δεν ήταν μόνο να αποτελέσει κορμό μιας πολιτικής αλλαγής. Δεν ήταν μόνο αριθμητικό, κύριε Και οι εκλογές απέδειξαν το αντίθετο. Δεν ήταν μόνο αριθμητικό το ερώτημα, ήταν και με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε, πράγμα το οποίο σας θέτω και τώρα. Εμείς θα θέλαμε πάντως, πραγματικά θα θέλαμε, να υπήρχε η δυνατότητα να στηρίξει μια αριστερή κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και μέρος της ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας στην όποια της εκδοχή και κομμάτια του χώρου του κεντρώου, του πατριωτικού ή της λαϊκής δεξιάς. Ναι, θα θέλαμε να είναι μια κυβέρνηση πραγματικά εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι η πρόθεσή μας. Δεν μπορεί να είναι πρόβλεψη. Δεν μπορεί να είναι πρόβλεψη. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες προβλέψεις σε ένα πολιτικό σκηνικό που αλλάζει. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλη ρευστότητα. Και που κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι σε ένα μήνα τα πράγματα, πόσα κόμματα θα έχει βουλή σε ένα μήνα, ποιες θα είναι οι εξελίξεις τεκτονικές που βλέπουμε στο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη. Λοιπόν. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί μετά από αυτή την καταστροφή και να ξεκινήσει η ανάκαμψη, πρέπει να σταματήσει η καταστροφική συνταγή της λιτότητας. Λοιπόν, μην ξαναμπούμε στη συζήτηση για τη λιτότητα. Την αναπτύξαμε πάρα πολλές φορές και το δικό σας πρόγραμμα και ό,τι είπατε στην Αμερική. Και για να κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά, στο επόμενο ταξίδι σας, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέσει και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. Νομίζω ότι. Ακριβώς για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσίας, θα είναι πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάρη, να κάνω αυτή τη χάρη σε ορισμένους. Και αυτό το λέω διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η επικοινωνία παίζει ρόλο. Εγώ πρέπει να είμαι ένας από τους ελάχιστους που θα συνεισφέρω σε αυτή την αναξιοπιστία, ίσα ίσα. Εγώ πρέπει, όχι μόνο για να πετύχω εγώ, αλλά και για να ξαναμπεί σε μία άλλη κατεύθυνση στο πολιτικό, η πολιτική ζωή του τόπου, θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες και στις θέσεις με αξιοπιστία. Μάλιστα. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει μετεκλογικά. Αυτό... Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σας το εύχομαι. Όχι, το θέμα. Άρα λοιπόν, κυρία Στάη, ελπίζω η συνέπειά μου να μην είναι μονάχα στο ότι δεν θα φορέσω γραβάτα. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι και στις θέσεις και στη στάση και στις αξίες που θα διατηρήσω και πριν και μετά. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.